Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η Λιτανία ανήμερα της Αγίας Μαρίνας το περασμένο Σάββατο στην Κοζάνη, παρά τη σχετική απαγόρευση για την πανδημία. Και μάλιστα, Χρήστο Νικολαίδη, το παρόν έδωσαν και τοπικοί άρχοντες, από ό,τι είδαμε στα social media. Ακριβώς, Μίνα, κυρίες και κύριοι, τη γνωστή απόφαση με την οποία απαγορεύονται οι λιτανίες εικόνων, αποφάσισαν, φαίνεται, να αγνοήσουν οι τοπικές εκκλησιαστικές αρχές του Σωτηλίου της Κοζάνης. Έτσι, το βράδυ της Παρασκευής, κάναν κανονικά τη λιτάνευση της ιεράς εικόνα τη Αγία Μαρίνα στην περιοχή, στο κέντρο του Σωτηλίου, με αποτέλεσμα να καταγραφεί και συνωστισμό. Είχαμε την επιβολή προστήμων στον τοπικό ιερέα από την ελληνική αστυνομία ύψου 1.500 ευρώ, ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έχουμε και εισαγγελική παρέμβαση. Το παράδοξο σε αυτή την ιστορία είναι ότι το παρόν στη θρησκευτική τελετή έδωσαν τοπικοί άρχοντε, όπω ο Περιφερειάρχη Δική Μακεδονία, αλλά και η βουλευτήνα τη Νέα Δημοκρατία στο νομό, η κυρία Βρυσίδου.